Ο Γαβριήλ πέρασε, ευκαιρία, γκολ από τον Γαβριήλ, να τον γκολ πάνω που λέγαμε ότι το ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα που έφτιαξε τις πρώτες ευκαιρίες, την τρίτη της, τρίτη και φαρμακερή με τον Γαβριήλ να είναι εύστοχος και να δίνει το προβάδισμα 1-0 για το ΑΠΟΕΛ στο 17ο λεπτό. Από την προσπάθεια αυτή έτσι που γρήγορα ξεδιπλώθηκε το ΑΠΟΕΛ, γρήγορα βρήκε τον τρόπο να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Δείτε εδώ, πρώτη κεφαλιά από τον Σαχάρ, λάθος εκεί, υπολογισμός από τον αμυντικό. Ο Γαβριήλ πάει πρώτος, αποφεύγει στην συνέχεια τον Κοτσόνη και κεραυνοβολεί τον Καντσεύσκι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ κάτω από τα πόδια του Κοτσόνη και στην δεύτερη του ενέργεια. Εκεί που στέλνει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Ένωσης δεν μπορεί να τη δράσει. Προβάδισμα λοιπόν στο παιχνίδι. Καρπού, Γαβριήλ, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή, η κεφαλιά, να το 4-0, σκοράρει και ο Μάγκλιτσα. Βινίσιος τον κυλιτάει. Γεωργιανός ελευθερώθηκε, στο έδαφος ο παίκτης της ΠΑΕ που τον μάρκαρε. Ο Τεβινσέτη, ο Διαβαρά, το γύρισμα, ο Πρόσεκα αποκρούει, γκολ από κοντά. Τρίτη και φαρμακερή για τον Γαβριήλ. Εδώ ξανά η απόκρουση από τον Πρόσεκ και από κοντά ο Σταύρος ο Γαβριήλ από την ωραία προσπάθεια του Διαβαρά. Τον γηπεδούχων για την ώρα είναι τον καλά γυρίζει. Γαβριήλ σουτάρει 2-1. Το 28 ο Σταύρος Γαβριήλ. Το παρθενικό του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Δίνει επίσης γρήγορο προβάδισμα αμέσως απάντησης στο γκολ του Τράζιτς. 2-1, βροχή τα γκολ μέσα σε 4. Το διάδρομο με τον Σταύρο Γαβριήλ. Κίνηση εν τον καλά. Ο Γαβριήλ ρίχνει την μπάλα στο Βιαφάνες. Θα κάνει το σούτ και θα πετύχει το πρώτο φετινό του γκολ. Μπάλα πέρασε από τον Σαρφό, ο οποίος κερδίζει την κόντρα από τον Παναγιώτου και αποέλεγχει πρώτης τάξεως ευκαιρία για να απειλήσει στην κόντρα. Ο Παναγιώτου θα προλάβει να πιέσει όσο χρειαζόταν τον Σαρφό για να τον καθυστερήσει. Ο ΑΠΟΕΛ όμως μένει στο προσκήνιο με τον Γαβριήλ να εκτελεί γκολ. ΑΠΟΕΛ Ομόνια 2-0 στο 83 με τον Σταύρο Γαβριήλ να κεραυνοβολεί τον Ζόχο και να δίνει γερό προβάδισμα νίκη στον ΑΠΟΕΛ. Βλέπετε πώς πανηγυρίζεται τον γκολ. Σε αγωνιστικό χώρο και στην κερκίδα. Ο ΑΠΟΕΛ είναι πλέον πάρα πολύ κοντά σε μια ακόμα νίκη. Έχει προβάδισμα 2 τερμάτων 7 λεπτά πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης. Και όλα είναι έτοιμα για να εκτελεστεί το κόρνερ. Με το Σαρφό να βγάζει έξω στο Γαβριήλ, που δοκιμάζει ένα ακόμα σούτ, ο Ζόχο ασταθός, γκολ για τον ΑΠΟΕΛ με τον Ισάμ Σεπάκ.